ξέρω. Ναι, πάμε να δούμε τώρα τα νέα της Μαριάντας. Πες μου λίγο πόσο καιρό είναι που έχει παντρευτεί η Μαριάντα. Πέρσι, μου φαίνεται. Όσο χθες, γιατί πέρσι 23 Γενάρη του 17 έγινε ο γάμος τους. Ήταν ένα ζευγάρι το οποίο θύμισε μου με το που γνωρίστηκε και αποφάσισε ότι ζει μαζί και αμέσως τσακ μπαμ παντρεύτηκε. Όχι τόσο γρήγορα. Πόσο αργά. Έμειναν μαζί στο χρόνο. Α, το λες αργά το και χρόνο. Και μετά από ένα χρόνο. Σαν να μου λες, δηλαδή, εσύ όταν ήρθε η ώρα να γνωρίσει κανένα και ξετρελαθεί, στους 3 μήνες θα τον πάρεις. Μπορεί. Ωραία, ο ένας χρόνος είναι καλά. Μια χαρά είναι. Έμεινα πόσο χρειάζεται. Συγκατοίκησαν στο χρόνο και στον επόμενο χρόνο είπαν ότι πρέπει να παντρευτούν. Η πρόταση γάμου δεν θα πιστεύεις πως έγινε. Την εξηγούν σε εμάς, γιατί έδωσαν μια κοινή συνέντευξη η Μαριάντα με τον σύζυγό της και μας λένε πως έγινε η πρόταση γάμου, πως έγινε η γνωριμία τους και τι κάνουν σήμερα, διότι η Μαριάντα τα έχει αφήσει όλα για χάρη του Δημήτρη. Τι εννοείς? Έχει αφήσει το τραγούδι. Δεν έχει αφήσει το τραγούδι, δεν κάνει νύχτα, δεν κάνει... Έχει αφήσει τις πίστες, ακολουθεί, λέει. Τις πίστες, δεν είναι ούτε τραγούδι έχει βγάλει, έχει να βγάλει χρόνια τραγούδι. Τον ακολουθεί παντού. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εχθές μάλιστα είχε γενέθλιο ο σύζυγός της, του έκανε ένα πάρτι έκπληξη στη Γλυφάδα με πολλούς φίλους. Μιλάνε για όλα, Ελένη, και εμένα με ενδιαφέρει να μάθω εάν το γεγονός ότι είχε ένα παιδί η Μαριάντα από προηγούμενη σχέση της, αν ήταν ανασταλτικός παράγοντας για εκείνη, για να πει θα ξαναπαντρευτώ, θα κάνω οικογένεια, θα γνωρίσω έναν άνθρωπο για να είμαι για πάντα μαζί του, και αν ήταν και για τον ίδιο τον Δημήτρη αυτό ένα θέμα το οποίο το σκέφτηκε. Πολύ γλυκό ζευγάρι, πολύ ερωτευμένο. Αν θέλεις να έχουν δούμε... πλάκα μαζί αυτοί οι δύο με έναν τρόπο. Πολύ, θυμάμαι ότι πολύ. Πριν κάνα χρόνο, δύο είχαμε παίξει πάλι ένα θέμα τους μαζί. Ήταν πολύ ευχάριστο να τους βλέπεις μαζί. Πάρα πολύ. Είναι ωραίοι. Και πρέπει να τα έχουν βρει πολύ καλά μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. What's a woman when a man don't stand by her side? What's a woman when a man? Πώς γνωριστήκατε? Έλα, πες, θα σ' αρέσει. Όλοι ρωτάνε εμένα. Ήταν σε ένα από τα εστιατόρια που μαγείρευε ο Δημήτρης και έχω μια απόρρεση εγώ με το φαγητό, μια τρέλα. Ήταν ανοιχτή η κουζίνα και είχε μια μπάρα ωραία και μπορούσε να φας πάνω στην μπάρα και καθίσαμε εκεί, οπότε βλέπαμε όλη τη διαδικασία και εκεί υπήρξε η πρώτη οπτική αρχικά επαφή και πάνω στη δημιουργία εκεί και μιλούσαμε λίγο και τι είναι αυτό και τι είναι το άλλο, γιατί είναι και επιστήμον στο είδος. Τη Μαριέντα τι γνώριζες από τη δουλειά της? Αχ, τι ρώτησες. Πες το, άντε. Άντε, πες το. Όχι. Στην αρχή είχε, λέει, είμαι η τάδε. Λέω, χάρηκα και εγώ ο Δημήτρης, ξέρω εγώ. Λέει, μα δεν ξέρεις ότι εγώ τραγούδα, λέω, εγώ μαγειρεύω. Λέω, χάρηκα. Φαντάζομαι στην πρόταση γάμου. Πες εσύ για την πρόταση γάμου. Ένα ωραίο πρωί εκεί στον καναπέ, της λέω, πρέπει να παντρευτούμε. Α, πρέπει. Ναι. Α, έτσι τα λέει. Οπότε δεν υπήρχε όχι η απάντηση. Μου λέει μισό λεπτό. Μου λέει να κανονίσω την εκκλησία. Ξέρεις ποιος άτεντεθη, κυρία. Σιγά μην άφηνε. Μου λέει εντάξει, αγάπη μου, αυτό δαχτυλίδι θέλω. Ξέρεις. Α, πήγες χωρίς δαχτυλίδι στην πρόταση. Η πρόταση δεν ήταν, ναι, στο γόνατο και τα λοιπά. Ναι, ήταν λίγο καναπές. Μαριάντα, εσύ έχοντας ένα παιδί, είχες στο μυαλό σου τη σκέψη ότι τώρα που έχω το παιδί θα είναι πιο δύσκολο να βρω έναν άνθρωπο για να παντρευτώ ή για να κάνω μια σοβαρή σχέση? Δεν το σκεφτόμουν ότι ξέρεις τι θα κάνω και πώς θα βρω και τι θα βρω και... Όχι, δεν. Μου το έκρυβε παιδί μου, 3 χρόνια μετά μου είπε, α, Νικόλος λέει εδώ, κοίτα να δεις, ξαφνικά, ξέρεις. Αγαπιόντουσαν από πριν, αγαπιόντουσαν. Πρώτη φορά που γνωριστήκανε, υπήρξε πολύ καλή επαφή μεταξύ τους. Σίγουρα θα ήταν πολύ αρνητικό αν δεν ταιριάζανε. Θέλετε να κάνετε παιδιά? Να με. Αλλά πού να προλάβουμε, μία συνεντεύξη, μία από εδώ, μία από εκεί. Θα κάνουμε ένα παιδάκι. Να μην είναι μόνος ο Νικόλας. Λέει, ναι, ναι, μετά το 19. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. Μαριέντες, τώρα τα έχεις αφήσει όλα τα δικά σου τα επαγγελματικά και είσαι με τον Δημήτρη στις δουλειές του. Δεν μπορώ να παρατήσω το τραγούδι. Δεν είναι κάτι που το αφήνεις, γιατί αυτή είναι, ήταν η ζωή μου, αυτές είναι οι σπουδές μου, αυτή είναι η αγάπη μου. Το αγαπάω πάρα πολύ, τη μουσική αγαπάω πάρα πολύ, έτσι, για να ξεκαθαρίσω. Δεν αγαπάω το να είμαι στα μπουζούκια, ας πούμε. Τη μουσική δεν σταματάω να την αγαπάω και δεν σταματάω να ασχολούμαι. Απλά σταμάτησα να δουλεύω τη νύχτα. Για την ώρα.
Τον ζηλεύεις? Όχι. Δημήτρη, γιατί γελάς? Όχι, όχι, δεν ζηλεύω. Δημήτρη, είπα, γιατί γελάς? Νομίζω φροντίζουμε και οι δύο να μην κάνουμε ένα στον άλλο ζηλεύει. Υπάρχουν τα social media, να είναι καλά, που φροντίζουν να με κρατάνε εμένα σε εκρήγορση. Έχεις το κωδικό του. Εννοείται. Δημήτρη, τι σου στέλνουνε? Τι στέλνουνε, αγάπη μου? Τι μου στέλνουνε, αφού τα διαβάζω. Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν ωραίες, όμορφες εκδηλώσεις και υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις που είναι, παιδί μου, ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου που στέλνει το μήνυμα. Φροντίζω να στέλνω και εγώ τα ανάλογα μηνύματα. Αυτά. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Πιστεύετε στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου? Πιστεύουμε στην αγάπη 365 μέρες το χρόνο. Δεν έχουμε τώρα μία μέρα, αλλά είναι ευκαιρία να δώσουμε το κάτι της παραπάνω. I don't deserve this. You look perfect tonight.